Έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον Δημοτικό Σύμβουλο του Συνδυασμού Χίος Μπροστά, τον Λεωνίδα τον Πιλιράκη, ο οποίος είναι και γιατρός και φανατικός φίλος εκπομπής. Έχω να πω, δεν το χάνει καθημερινά, είναι από τους συνεπέστατους, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Λεωνίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Λεωνίδα, για πες μας λίγο τώρα εσύ τη δική σου γνώμη, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που είναι μέσα στο χώρο της υγείας, θα παρακολουθείς στενά και εκφράζεις βέβαια και απόψεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το πώς μπορεί να εμπλακεί ο Δήμος και να δώσει κάποιες κατευθύνσεις προς την κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα με το ΕΚΑΒ με έχει απασχολήσει πολύ καιρό τώρα και θυμάμαι χαρακτηριστικά τη μέρα των εκλογών του 19 είχε συμβεί ένα εξίσου τραγικό γεγονός. Mm-hmm. Όπου ήταν μια γυναίκα πεσμένη στον δρόμο αβοήθητη. Το καλοκαίρι θυμάμαι που τώρα πρόσφατα με το που βγήκαμε από την καραντίνα που μας είχαν κλεισμένους γίνανε 3 σχεδόν ταυτόχρονα τροχαία με αποτέλεσμα το ένα ασθενοφόρο που υπήρχε Σάββατο βράδυ, καλοκαίρι, με όλο τον κόσμο έξω να τρέχει σαν δαιμονισμένο πάνω κάτω στο λιμάνι της Χίου. Mm-hmm. Και αυτό τώρα το τελευταίο που έγινε γνωστό δημόσια με τον άτυχο αυτόν καρκινοπαθή. Και επειδή ακριβώς αποκτώ κάποιες πληροφορίες σχετικά με το ΕΚΑΒ και σήμερα ακόμα μίλησα, έχω καταλήξει συμπέρασμα ότι είναι αμιγώς θέμα πολιτικής βούλησης. Mm-hmm. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι το ότι είναι υποστελεχωμένο το ΕΚΑΒ το έχουν καταγγείλει και οι ίδιοι εργαζόμενοι δημόσια. Σωστό. Το ότι υπάρχει κάποιος κακός προγραμματισμός σίγουρα, διότι υπάρχουν άνθρωποι σε άδεια χωρίς να υπάρχουν προσωπικό, το οποίο χωρίς να υπάρχει προσωπικό μπορεί να το αντικαταστήσει. Εννοείται ότι είναι άνθρωποι και πρέπει να πάρουν άδεια, αλλά από εκεί και πέρα όταν υπάρχουν ειδικές ανάγκες θα πρέπει να αντικαθιστάς άμεσα το προσωπικό σε μια τόσο νευραλγική θέση. Mm-hmm. Δεύτερον, έχουμε το παρέμοντας χάρη το Κέντρο Υγείας Πυργίου και αυτό το περίφημο ασθενοφόρο της Αμανής. Δεν λύνονται τα προβλήματα με το να έχει ένα οδηγό. Αυτή τη στιγμή το ΕΚΑΒ δεν λειτουργεί με οδηγούς, λειτουργεί με πληρώματα. Mm-hmm. Τα οποία είναι εξειδικευμένα στο να αντιμετωπίζουν ένα οξύ περιστατικό. Βέβαια, είναι οι διασώστες αυτό. Είναι αυτό. Έχει μεγάλη διαφορά. Έχει φροντίδα. Ναι, εννοείται. Δεν το καταλαβαίνει αυτό. Δεν είναι ότι άντε πάμε να βρούμε ένα οδηγό που μπορεί να οδηγούσε πριν ταξί ο άνθρωπος και μετά να τον πάρουμε να βάλουμε οδηγό στο ασθενοφόρο. Είναι υποχρεωμένος να έχει γνώσεις και να βοηθήσει στην ανάμνηση ενός ασθενούς. Mm-hmm. Συνεπώς, τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν έχει γίνει κάτι όμως για να λυθούν. Και τι εννοώ. Παραδείγματος χάρη, το νοσοκομείο έχει 3 οργανικές θέσεις οδηγών και 2 ασθενοφόρα, τα οποία ανήκουν αμυγώς στο νοσοκομείο. Θα μπορούσε αυτό παραδείγματος χάρη που αναφέρατε νωρίτερα, που είναι τα εξιτήρια όπως λέμε, mm-hmm. τα νοσήλια κτλ. Ή οι αιμοκαθερόμενοι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται 3 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον με την αιμοκάθαρση. Θα μπορούσε το νοσοκομείο να έχει δικούς του οδηγούς με τα δικά του ασθενοφόρα να κάνει αυτές τις μεταφορές, ούτως ώστε μία βάρδια να είναι έξω στον δρόμο από το ΕΚΑΒ. Ναι, άρα ουσιαστικά να απελευθερωθεί η πρωινή βάρδια. Και να ναι, βέβαια δεν σώζει αυτό το πράγμα, mm-hmm. προς Θεού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν 25 οργανικές θέσεις διασωστών και σε λειτουργία είναι οι 12 περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να είναι 14 και φεύγει και ένας επικουρικός, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα δηλαδή τελειώνει η συμβασία του, πρέπει να είναι 13 από ό,τι είπαν τα παιδιά. Αυτό ακριβώς, δηλαδή. Ωραία, πριν φύγει ο επικουρικός, γιατί προφανώς κάποιος άλλος άνθρωπος πρέπει να πάρει άδεια κτλ. Θα έπρεπε να υπήρχαν οι επικουρικοί και προσωπικό υπάρχει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να καλύψουν αυτή τη θέση. Mm-hmm. Γι' αυτό επιμένω ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και το εξοργιστικό είναι αυτό που αναφέρατε και πριν. Δηλαδή δεν μπορεί να μοιράζονται 50-60 εκατομμύρια για να κάνεις μια υπερδομή με την προοπτική ότι κάποια στιγμή μπορεί να έρθουν ή να κάνεις προσλήψεις και αυτή τη στιγμή οι συνοριοφύλακες να είναι πιο πολλοί από αυτούς που είναι μέσα στη Βιάλ.
και να μην μπορείς να λύσεις ένα θέμα το οποίο έχει καταγραφεί τουλάχιστον 30 χρόνια, θυμάμαι εγώ, όλοι να διαμαρτύρονται για το ΕΚΑΒ. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υπάρχει ένα στενοφόρο πάνω από κάποιο ατύχημα. Εντάξει, αλλά προφανές, δεν είναι, τώρα δεν μιλάμε για αυτό. Ναι, και δεν μπορούμε να κάνουμε προγραμματισμό γι' αυτό. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω δει και καμία αληθινή προσπάθεια στο να λυθεί αυτό το θέμα. Αυτό είναι αλήθεια, δεν υπάρχει κάτι. Το λένε και οι ίδιοι διασώστες, δηλαδή ότι μπορεί να χάνεται κόσμος και δεν υπάρχει προγραμματισμός για θέσεις και προσλήψεις. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης. Τώρα, μήπως χάρη, μιλάμε ότι το κέντρο υγείας Πυργίου έχει ένα οδηγό. Είναι άλλος ένας άνθρωπος ο οποίος mm-hmm. είναι σε αναρωτική άδεια. Ωραία, δηλαδή, αν όμοιγαίνει το συμβεί κάτι στη Νότια Χίο, θα πρέπει να κάνεις πρώτα το σταυρό σου να υπάρχει οδηγός να σου κατεβάσει κάτω. Γιατί διαφορετικά, αν οδηγηθεί στο κέντρο υγείας Πυργίου και μετά περιμένεις να ξεκινήσει το ΕΚΑΒ από την πόλη της Χίου, να πάει να σε πάρει από το Πυργίο να σε φέρει πίσω, έχει χάσει πολύ δημοσχρόνο. Έτσι είναι. Συνεπώς, είναι θέμα αμυγός πολιτικής βούλησης και ενός σωστότερου σχεδιασμού. Μάλιστα. Απλά είναι ένα πράγμα το οποίο συνέχεια κρύβουμε τη σκόνη κάτω από το χαλί. Πάντως νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει από αυτό το σημείο. Δηλαδή δεν κρύβουμε πια το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Πόσα γίνονται, νομίζω ναι. ότι πλέον είναι, το βλέπει η πολιτεία κατάματα, όσο πιο κατάματα γίνεται. Απλά διαφορεί. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί τόση αδιαφορία για τον τομέα Χίου του ΕΚΑΒ. Δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα που κάνεις ας πούμε εμβαλωματικές λύσεις και λες έλα τώρα θα το κρύψω λίγο και μετά θα ξανάρθει στην επιφάνεια και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ πια το έχουμε παρατήσει τελείως. Δεν υπάρχει προοπτική. Τι προοπτική επίλυσης του προβλήματος να υπάρχει. Δεν ξέρω. Εγώ έτσι το βλέπω. Επιμένω όμως ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Σαφέστατα. Δηλαδή, τώρα τι να λέμε εδώ, ότι δεν είναι θέμα τώρα πολιτικής βούλησης. Τώρα διάβαζα μάλιστα σε ένα άρθρο που λέγανε ότι θα πάει το τηλεφωνικό κέντρο, θα πάει στη Μυτιλή. Αυτό το οποίο θα το αναφέρουμε μετά, αυτό είναι το επόμενο μεγάλο αγκάθι. Αυτό είναι τραγελαφτικό, έτσι. Ναι, αλλά αυτό είναι τραγελαφτικό. Ο σχεδιασμός. Γιατί κακά τα ψέματα και εγώ ίδιος, άντε να ξέρω την επίσημη ονομασία 5 δρόμων στοιχείο. Τώρα φανταστείτε ο άλλος που θα προσπαθήσει να εξηγήσει ότι βρίσκεται στον τάδε δρόμο, το οποίο συνήθως λέμε μαγαζιά ή κάτι άλλο. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ το πρωί. Δηλαδή και να καταλάβει τώρα ο Μητυλινιός. Και άντε να καταλάβει. Δεν πρόκειται να καταλάβει. Πρέπει να στέλνει το ασθενοφόρο. Έτσι είναι. Σωστό. Σωστό. Μάλιστα. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού Χίος μπροστά. Και αυτό ήταν όλα τέλεια και έλειπε μόνο να το πάμε και στη Λέσβο.